Αν και ανήκω σε εκείνους που πιστεύουν ότι η ιστορία δεν γράφεται από πρόσωπα, όσο σημαντικά κι αν είναι αυτά, αλλά από τους λαούς και την πάλη τους. Ωστόσο, δεν μπορώ να παραγνωρίσω τον ιδιαίτερο ρόλο που παίζουν ξεχωριστές προσωπικότητες στην διαπάλη μέσα στις κοινωνίες, στην διαδρομή των εθνών, στην αέναη κίνηση προς τα μπρος. Και κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί τον ιδιαίτερο ρόλο που παίζουν ξεχωριστές προσωπικότητες στην ιστορία. Και μια τέτοια ξεχωριστή προσωπικότητα της σύγχρονης Ελλάδας υπήρξε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Κάποτε, ένας επίσης σημαντικός από την άλλη πλευρά, πολιτικός του αντίπαλος, ο Χαρίλαος Φλωράκης, είχε χαρακτηρίσει τον εν ζωή τότε Κωνσταντίνο Καραμανλή ως έναν σημαντικό ηγέτη της τάξης του. Και ξέρετε, ο έπαινος από τους πολιτικούς αντιπάλους, όχι μετά θάνατον, αλλά όσο ακόμα βρίσκεσαι στη ζωή, έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από τα μετέπειτα λόγια. Γυφτικό ζουρνά με τα γερέ που κουδουνά σύρε σκοπό να τα μικώ. Εστράβωσα τη φέσα μου, έρωτας που είναι μέσα μου, έρωτας που είναι μέσα μου για να χορέψω τσαμικό. Χίλια χέρια κι άρματα να είχα να σας φράξω, να είχα και δυο κέρατα τον οχθρό να σκιάξω. Χίλια χέρια κι άρματα να είχα να σας φράξω, να είχα και δυο κέρατα τον οχθρό να σκιάξω.